Τι ήταν αυτό, μήπως σου άρεσε, είδες fidget spinner και λες τι γαμά του που είναι, αλλά πού είναι το υπόλοιπο τον άρα μου? Δεν είναι σε αυτό το κανάλι το υπόλοιπο λοιπόν. Το υπόλοιπο βίντεο μπορείς να το δεις στο Creativity Films που θα είναι το link κάτω στην περιγραφή, αδερφέ μου, άμα θες να το δεις. Παντού link θα υπάρχει, δεν είναι δύσκολο, πάτε το και δες. Ήταν η πρώτη φορά που σκηνοθέτησα εγώ μια ταινιούλα μας και μετά με τη βοήθεια με τα παιδιά βγήκε η ιδέα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που πέτυχα. Ολοκλήρωσα το δικό μου project για το Creativity και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Link κάτω στην περιγραφή για να πάτε στο κανάλι Creativity Films και μην ξεχάσετε να κάνετε και subscribe στο κανάλι Creativity Films επειδή σας ετοιμάζουμε από το 2015 μια σειρά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, σίγουρα δεν το ξέρετε όλοι, αλλά το 2015 σας ετοιμάζουμε μια σειρά 10 επεισοδίων που θα βγει καλοκαίρι ή ίσως Σεπτέμβρη. Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά ναι, κάντε αυτή την εγγραφή. Είναι κρίμα τέτοια ποιοτική δουλειά να μην τη βλέπει κόσμος. Αγαπάω περισσότερο να κάνω αυτό που είδατε πριν λίγο, ταινιούλες μικρού μήκους, παρά το gaming. Γιατί αυτό με έφερε εδώ. Άμα δεν είχα γνωρίσει τον Θωμά και αρχίσαμε να κάνουμε αυτές τις ταινιούλες μικρού μήκους, δεν θα είχα κανάλι τώρα. Ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι, αλλά επειδή δεν μπορούσα να κάνω ταινίες μικρού μήκους και έπαιζα μόνο παιχνίδια, μόνο αυτό μπορούσα να κάνω. Αλλά άμα μπορούσα πραγματικά να το κάνω δουλειά αυτό και να κάνω ταινιούλες μικρού μήκους, θα το προτιμούσα περισσότερο από το να κάνω gaming. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Είναι η αγάπη μου, η πρώτη και μοναδική, ο Χίτη. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε και τη γνώμη σας για αυτό, επειδή ήταν η πρώτη φορά όπως είπα που δούλεψα και εγώ περισσότερο σε αυτό. Πάμε να δώσουμε λίγο τρελοπόνο, να πάει καλά αυτό το βίντεο. Ναι, ανεβασμένο ήδη στο Creativity Films. Κάτω link στην περιγραφή, παντού link και τσέκαρε το και δώσε αγάπη και subscribe και like. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Γεια σου, τα λέμε σε ένα κανονικό βίντεο. Νομίζω ήρθε η ώρα να πω κι εγώ κάτι για αυτή την ταινία. Spoiler alert, αυτή η ταινία στο τέλος έχει μια κουράδα σαν και εμένα, αλλά είναι πιο μικρή. Δεν το ανέχομαι αυτό, αλλά θα υποστηρίξω την ταινία του Αντώνη. Αντί να βλέπεις 10 νέα κόλπα ή να γυρίζει κάποιος στο fidget spinner για 24 ώρες, καλύτερα να δεις αυτή την ταινία. Αφού δεις την ταινία, δεν σου άρεσε και σου αρέσουν περισσότερο τα βίντεο με fidget spinner ή κάποιος να παίζει ή νέα κόλπα, τότε είσαι μα. Πάμε κουράδες άρμη, υποστηρίξτε το. Hashtag κουράδες άρμη στα σχόλια τώρα.